Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι που μας βλέπετε ιντερνετικά, μας παρακολουθείτε και μας στέλνετε τα ερωτήματά σας. Είμαστε 3,5 μέρες πριν το τέλος της προεκλογικής περίοδου. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, που είναι εδώ στο στούντιο του Newsit. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και καλησπέρα σε όλες και όλους που μας παρακολουθούν. Η συζήτηση αυτή θα γίνει με τον τρόπο που κάνουμε πάντα τις συζητήσεις, ιντερνετικά και όχι τηλεοπτικά. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε τα ερωτήματά σας. Έχουμε μαζέψει αρκετά από αυτά τα ερωτήματα, με κάποια δικά μου και πολλά δικά σας. Θα ζητήσουμε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απαντήσεις για αυτή την προεκλογική περίοδο, αλλά κυρίως για την μετεκλογική περίοδο. Και χωρίς περιστροφές, κύριε Πρόεδρε, ξεκινάω. Στα πολλά ερωτήματα, μάλλον σε όλα σχεδόν τα ερωτήματα τα οποία βλέπω, υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Υπάρχει πολύ οργή. Οργή και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά γενικά για το πολιτικό σύστημα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, λογικό το βλέπω, διότι η χώρα έχει περάσει ένα σοκ τεράστιο τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι ως κοινωνία. Δεν είχαμε καταλάβει και δεν είχαμε πει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου μπήκαμε σε ένα ναρκοπέδιο απροετοίμαστοι. Από την άποψη αυτή έχουν πράγματι πολύ μεγάλες ευθύνες οι κυβερνήσεις πριν το 2009, αλλά και η κυβέρνηση δική μας, η οποία δεν κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις του τόπου, δεν ενημέρωσε εν καιρός, και να σας πω και την αλήθεια, δεν ζήτησε και μια καθαρή νομιμοποίηση εξ αρχής. Βέβαια, το 2012 τα πράγματα αλλάξανε, γιατί όσα δεν είχαν υποθεί στις εκλογές του 2009, υπόθηκαν στις διπλές εκλογές του 2012, και τον Μάιο και τον Ιούνιο, είπαμε τα πάντα. Ο κόσμος ψήφισε με τα λόγου γνώσεως. Και όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο περίεργο τώρα, η πολιτική αυτή, η δύσκολη που ακολουθούμε, στην οποία προσχώρησαν εκ των υστέρων και άλλοι, η Νέα Δημοκρατία, η Δημάρ, η οποία υπαναχώρησε, πήρε 47% στις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Δηλαδή τα κόμματα που συνεργάστηκαν στη συνέχεια στην κυβέρνηση είχαν σαφέστατη πλειοψηφία. Οπότε η οργή είναι δικαιολογημένη. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να στρέφεται κατά του ΠΑΣΟΚ και όχι κατά άλλων κομμάτων. Είναι άνηση η επιβάρυνση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί από τα δύο μεγάλα κόμματα της μεταπολίτευσης που μοιράστηκαν τις περιόδους εξουσίας και ας πούμε σχηματικά μοιράζονται και την ευθύνη για τις κακές όψεις της περίοδου αυτής, γιατί το ένα αγωνίζεται να επιβιώσει και το άλλο εξακολουθεί να είναι κόμμα εξουσίας μέσα στο δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε ενδεχομένως αργότερα στη συζήτησή μας. Ως εκ τούτου λοιπόν, αντιλαμβάνομαι την οργή, αλλά η οργή δεν πρέπει να μας τυφλώνει. Είναι και πρέπει... στη Νέα Δημοκρατία η οργή. Ωραία. Σας το λέω γιατί έβλεπα χθες το βράδυ τη δημοσκόπηση. Δεν έχω το θέμα μας. Και έβλεπα δεν έχω το θέμα και προς τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, όταν θα ξεκινήσει η οργή κατά του ΣΥΡΙΖΑ, να δείτε ποιο θα είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα δημοκρατίας, πολιτικής νομιμοποίησης και προοπτικής που έχουμε στον τόπο μας. Mm-hmm. Διότι η οργή έχει καλλιεργηθεί και από αυτούς που με εύκολα και μεγάλα λόγια πάνω στις πλάτες του δικού μας κόπου, του δικού μας πόνου, του δικού μας κόστους, όλα αυτά τα χρόνια επέλεξαν τον εύκολο δρόμο, ξέρετε, της άνεσης. Να λες ότι θα μπορούσε να γίνει το πράγμα διαφορετικά ή μπορεί να γίνει τώρα. Όμως τώρα θα αποδειχθεί η αλήθεια. Θα ξαναγνωριστούμε. Και το μεγάλο θέμα δεν είναι η οργή η τωρινή, είναι πόση και ποια οργή μπορεί να ακολουθήσει. Ξεκίνησα από αυτό για το εξής. Να προσπαθήσουμε να δούμε πώς αυτή τη στιγμή σκέφτεται, άρα και συμπεριφέρεται πολιτικά το εκλογικό σώμα. Είπα λοιπόν για αυτή την οργή. Υπάρχει από την άλλη μεριά ο φόβος, ένα συνέστημα που προσπαθήσατε να διαχειριστείτε, δεν έχει περάσει πολύ στην κοινωνία. Και δείτε τώρα το ανάποδο. Ξεκινάω λοιπόν από μια ερώτηση από τον Γιώργο που υπογράφει ως George LKS, ο οποίος βάζει ένα ζήτημα που αρχίζει να το συζητάει η ελληνική κοινωνία, ενώ ήταν ταμπού μέχρι πρώτη. Λέει, εφόσον η πολιτική που ακολουθείτε μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο, εκτός ευρώ, εγώ να το αναδιαμορφώσω και λίγο, μας οδηγεί στη δυστυχία και παράγει αυτή την οργή που συζητούσαμε. Μήπως θα έπρεπε τότε, το 9, το 10, να βγούμε από το ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Μήπως ήταν καλύτερα ή θα ήταν καλύτερα σήμερα. Κύριε Βαγγελάτε, νομίζω ότι είναι και τα δύο που είπατε αμφισβητούμενα και οριακά. Καταρχάς ο κόσμος λέει μας οδηγεί στη δυστυχία η πολιτική αυτή, γιατί μας οδηγεί στη δυστυχία. Υποστήκαμε πάρα πολλές επιπτώσεις για να γλιτώσουμε άλλες πολύ χειρότερες.
αυτό που κάναμε ήταν μια δύσκολη επιλογή, αλλά η επιλογή αυτή σχηματικά έλεγε να χάσουμε το 30% του ΕΕΠ, των εισοδημάτων, να σταθεροποιήσουμε τη χώρα, να μείνουμε μέσα στο ευρώ, να προστατεύσουμε το 70% και σε λίγα χρόνια, τώρα δηλαδή, από τώρα και στο εξής, να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, να βγούμε ανταγωνιστικά ισότιμα ξανά στο ξέφωτο και ως εκ τούτου αυτό που ο καθένας έχει χάσει είναι τώρα μία αφετηρία προκειμένου να το κερδίσει στο πολλαπλάσιο και με πολύ καλύτερους και ασφαλέστερους όρους. Τώρα λέτε, εάν είχαμε βγει από το ευρώ το 10, σημαίνει αυτό ότι θα είχαμε χρεοκοπήσει, εννοείται, έτσι, δεν θα είχαμε πάρει το δάνειο. Θα είχαμε μείνει εκτός προγράμματος, θα ακολουθούσαμε το δικό μας δρόμο. Αυτό σήμαινε πάρα πολύ απλά ότι αντί να υποστούμε ζημίες 30 και θα είχαμε διαφυλάξει το 70, θα είχαμε χάσει το περίπου 90%. Διότι η Ελλάδα θα ήταν μια έρημη χώρα, θα ήταν τον ψαρώνει ολόμαυρη ράχη, θα ήταν μια χώρα η οποία θα έχει γυρίσει στη δραχμή, η οποία θα δεχόταν συνεχείς υποτιμήσεις, θα υπήρχε η ψευδαίσθηση ότι παίρνεις χρήμα, παίρνεις χαρτιά, αλλά χωρίς αγοραστική δύναμη. Τα χρέη μας όμως, τα οποία ήταν σε ξένο νόμισμα, τα χρέη μας τα οποία ήταν εκφρασμένα σε ευρώ, δολάρια και γεν, θα εξακολουθούσαν να είναι εκφρασμένα σε ευρώ, δολάρια και γεν. Θα μπορούσαμε βέβαια να αρνηθούμε να τα πληρώσουμε μονομερώς, αλλά αυτό θα σήμαινε την μετατροπή της Ελλάδας σε μια λατινοαμερικάνικη χώρα η οποία αγωνίζεται να επιβιώσει, όπως συμβαίνει με πάρα πολλές χώρες που βλέπουμε να έχουν φυσικό πλούτο, σπουδαίους ανθρώπους, αλλά παραπέουν επί δεκαετίες. Πάντως, δεν είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια, αλλά περνάμε πολύ άσχημα και σήμερα. Άλλο, καμία σχέση. Παραπέουμε εσωτερικά και ψάχνουμε τον δρόμο μας έξω. Ίσως δεν ξέρουμε... Τώρα ίσως είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Μισό το κύριε Βεγγαντή, ίσως δεν ξέρουμε τι έχουμε και τι έχουν οι άλλοι. Ίσως έχουμε ορισμένα κενά στα συγκριτικά μας στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να δει κανείς πώς ζουν στην Ελλάδα, πώς ζουν στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, της Ευρωζώνης, πώς ζει ο Πορτογάλος για παράδειγμα, πώς ζει ο Λετωνός που είναι στην Ευρωζώνη. Βεβαίως εμείς πρέπει να συγκρινόμαστε με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους, με τους Ιταλούς βεβαίως. Και αυτό κάνουμε. Αλλά δείτε τι συμβαίνει στην Αργεντινή. Να σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να συντομεύσετε όσο μπορείτε τις απαντήσεις, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Να κρατήσετε αν θέλετε το παράδειγμα. Να σας πω όμως ένα μόνο. Ένα μόνο. Η Αργεντινή έχει χρέος 60% και δεν μπορεί να επιβιώσει. Ναι. Η Ιαπωνία, επειδή είναι σε ένα σύστημα δυτικής οικονομίας μέσα, με 200% χρέος επιβιώνει, διότι το χρέος είναι εξυπηρετήσιμο και αναχρηματοδοτούμενο. Πάμε λοιπόν τώρα σε ερωτήματα συναφή. Βλέπω δύο εδώ από τον Νίκο και τον Κώστα που λένε: τι θα κάνετε ως πολιτικός αν ο ΣΥΡΙΖΑ μας πάει στη δραχμή? Παρεμφερής ερώτηση, ποιες θα είναι οι κινήσεις σας στην απευθεία περίπτωση που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θελήσει να θέσει τη χώρα? Μα δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, δεν θέλουμε να το επιτρέψουμε. Γι' αυτό λέμε: δώστε μας δύναμη. Ξέρετε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν τίθεται θέμα νομίσματος. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Ο κόσμος λέτε δεν έχει αγωνίες, δεν έχει φόβους. Έχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά στην προσπάθεια εκφοβισμού της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας μια δική του εκστρατεία εφησυχασμού, πίσω από τον οποίο κρύβει όλα τα προβλήματα. Δεν γίνεται ούτε με εκφοβισμό, ούτε με εφησυχασμό. Εμείς λέμε, δώστε μας μια δύναμη επαρκή, στοιχειώδη, μια δύναμη για να μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο εγγυητικό, για να μην κινδυνεύσει η χώρα από αυτά τα ενδεχόμενα. Ούτε να βγει από το ευρώ, ούτε να γυρίσει τη δραχμή, ούτε να χάσει αυτά που με τόσο κόπο κατάφερε να διατηρήσει. Ναι. Ερώτημα από τον Δημήτρη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, θα συνεργαστείτε μαζί του? Μα έχω απαντήσει, αλλά ευχαρίστω να ξαναπαντήσω. Εμείς το 2012 είπαμε αυτό που λέμε και τώρα. Η χώρα δεν κυβερνιέται μονοκομματικά, ούτε από μεγάλες πλειοψηφίες μονοκομματικές, πολύ περισσότερο από μεσαίες επιδόσεις κομμάτων, διότι τώρα δεν μιλάμε για 45-48%, μιλάμε για 25-30, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, χρειάζονται συνενέσεις και συνεργασίες. Το ιδεώδες θα ήταν ήδη από το 2010 να είμαστε όλοι μαζί, όσοι λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκού προσανατολισμού κόμματα, του συνταγματικού τόξου, έτσι, δεν περιλαμβάνω την Χρυσή Αυγή. Το ΚΚΕ λέει δεν είμαι ευρωπαϊκού προσανατολισμού κόμμα, εντάξει, έχει την δική του γραμμή, αλλά έπρεπε να συνεργαστεί μαζί μας και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Επιμείναμε αυτό.
Σε αυτό επιμείναμε και μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης να συνεργαστεί στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, έστω ως αντιπολίτευση. Τώρα λοιπόν, επειδή χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται, διότι το πρώτο κόμμα καλός κακός λόγω του παλαιού, του εξαδρανίας ισχύοντος εκλογικού συστήματος, παίρνει 50 έδρες παραπάνω, ακόμη και με μία ψήφο διαφορά. Άρα αριθμητικά, κοινοβουλευτικά, πολιτικά, χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι πρώτο κόμμα, που έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις, θα δούμε τι θα πει η κάλπη. Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά θα προτιμούσαμε να είναι μέσα και η Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, επαρκείς δυνάμεις ώστε να υπάρχει μεγάλο μέτωπο. Ούτε εμείς θέλουμε σαν και καλά να είμαστε στην κυβέρνηση, έτσι, με υπουργούς. Θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο στην εθνική στρατηγική, στον προσανατολισμό, ναι, στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης. Θέλουμε να εγγυηθούμε και να βοηθήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι πρώτο κόμμα δημοσκοπικά εδώ στην Ελλάδα ή Ποδέμος στην Ισπανία επίσης? Όχι. Το Ποντέμος πέφτει. Ναι. Το Ποντέμος πέφτει. Να το κάνω σαν γενικό ερώτημα. Φαίνεται μια αντίδραση του Νότου της Ευρώπης απέναντι σε αυτήν τη σκληρή πολιτική που έχει υποβαθμίσει το επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο ζωής. Υπάρχουν άλλα τα οποία είναι πιο προβληματικά, κύριε Βαγγελάτη. Η Λεπέν είναι πρώτη δύναμη στη Γαλλία. Ναι. Να ρωτήσω το εξής λοιπόν. Δυνάμεις, λένε κάποιοι, σαν το ΣΥΡΙΖΑ ή σαν τους Ποδέμους στην Ισπανία, εάν δημιουργήσουν ένα ρεύμα, ενδεχομένως να μπορέσουν να αλλάξουν τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης, τον τρόπο σκέψης της Μέρκελ, για να το πω έτσι. Το αποκλείεται αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, να σας πω κάτι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο στο ενδεχομένως ιστορικά, είναι, κύριε Βαγκελαντού, είναι μια τελεία. Ιστορικά, αλλά ένα μέτωπο μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Εγώ θα σας απαντήσω. Ιστορικά, αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο απαντάει η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία έχει συνεισφέρει στον 20ο αιώνα το κοινωνικό κράτος. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης, δεν θα υπήρχε χωρίς τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Όμως, όταν τα κόμματα μπαίνουν στην εξουσία, θύρονται, βρίσκονται αντιμέτωπα με την πραγματικότητα. Και αυτό δεν το έχει ζήσει μόνο η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ. Το έχουν ζήσει και τα μικρότερα φιλελεύθερα κόμματα που βρέθηκαν σε κυβερνήσεις και τα μικρότερα πράσινα κόμματα που βρέθηκαν σε κυβερνήσεις. Τώρα, ούτε με ένα ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, ούτε με ένα Ποντέμος στην Ισπανία, αλλάζει στους μεγάλους συσχετισμούς στις μεγάλες χώρες. Διότι εδώ το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι έχει δυσκολίες πολιτικές και έχει και αμηχανίες και αντιφάσεις, οι οποίες όμως ψηφίζονται δυστυχώς από λαούς. Δηλαδή, η κυρία Μέρκελ είναι ψηφισμένη καγκελάριος. Και ήταν η καγκελάριος με τους φιλελεύθερους μέχρι πριν από λίγο, τώρα με τους σοσιαλδημοκράτες. Ο κύριος Ολάντ, που είναι σοσιαλιστής, είναι ένας ψηφισμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μου επιτρέψετε με χαμηλή λίγο δημοτικότητα. Στο εξής όμως. Ναι. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ένα ριζοσπαστικό κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή διεκδικεί την εξουσία. Και τον Πέπε Γκρίλο με στην Ιταλία. Πριν από αυτό, έχουμε τους Ποδέμους που καταγράφουν μια σημαντική, πολύ σημαντική δύναμη στην Ισπανία. Θα βάλω και αυτό που είπατε νωρίτερα. Τη Λεπέν στην Γαλλία. Μήπως λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτό το μοντέλο, το ευρωπαϊκό μοντέλο έτσι όπως δομήθηκε, δεν έχει επιτύχει? Μήπως είναι ένα μοντέλο το οποίο θέλει μια πολύ βαθιά ριζική τομή? Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Η απάντηση αυτό είναι η συνέχεια της προηγούμενης. Η απάντηση, ωραία, η συνέχεια προς μια κατεύθυνση η οποία είναι, θα έλεγα, κατεύθυνση ιστορικής αναδρομής και ιστορικής προοπτικής. Ναι, η απάντηση είναι ότι η Ευρώπη έχει τεράστια προβλήματα. Η Ευρώπη προφανώς δεν μπορεί να απορριφθεί έτσι. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι συμφωνούμε με την παρούσα κατάσταση, με τους υφιστάμενους συσχετισμούς και με τις αδυναμίες της Ευρώπης. Απλώς έχουμε πει ότι δεν υπάρχει καλύτερο πλαίσιο από το ευρωπαϊκό παρά τις αδυναμίες του. Και ότι το πλαίσιο το ευρωπαϊκό το αλλάζεις μετέχοντας σε πολύ μεγάλους συσχετισμούς. Στους συσχετισμούς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, των ευρωπαϊκών πολιτικών οικογενειών. Δηλαδή, δεν μπορείς να αλλάξεις την Ευρώπη εάν είσαι μακριά από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ή και μακριά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν μπορείς να αλλάξεις την Ευρώπη εάν δεν αλλάξεις τους εσωτερικούς συσχετισμούς και τις αντιλήψεις στις μεγάλες χώρες, οι οποίες είναι, με συγχωρείτε, είναι και καθοριστικές για το συσχετισμό μέσα στην Ευρωζώνη. Γιατί η Ευρωζώνη είναι διαφορετική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμικό σύστημα έχει μια δεοντολογία, σέβεται την ισότητα των κρατών, υπάρχει...
Αυτό που κάνετε από κάποιους χαρακτηρίζεται διαχείριση, κύριε Πρόεδρε. Όχι αλλαγή. Όχι τομή. Σε αυτό το λάθος που μπορεί να έχει φέρει στην Ευρώπη εδώ. Μισό λεπτό. Τις τομές πώς τις κάνεις? Τις τομές τις κάνεις χωρίς δημοκρατία? Τις τομές τις κάνεις χωρίς να σε ψηφίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες? Όλες οι τομές που έχουν γίνει, κύριε Ευαγγελάτο, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη είναι δυστυχώς συντηρητικές και ανέκοψαν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αν δείτε πώς εξελίχθηκαν οι μεγάλες φάσεις της ενοποίησης, τι έγινε με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, τι έγινε στη συνέχεια με την συνθήκη της Λισαβόνας, θα δείτε ότι τα δημοψηφίσματα, ας πούμε, τα μεγάλα που έγιναν σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, ακόμη και η Ιρλανδία, ήταν αρνητικά. Και δεν έβαλαν και το δάχτυλο στον τύπο των ύλων. Δηλαδή δεν έπιασαν το βασικό πρόβλημα που είναι αυτή τη στιγμή το ότι έχουμε ένα κοινό νόμισμα στην Ευρωζώνη το οποίο σκεπάζει ανισότητες αναπτυξιακές πάρα πολύ σοβαρές. Δηλαδή έχουμε το ίδιο νόμισμα αλλά έχουμε διαφορετικά επιτόκια. Είναι εξαιρετικά άνισο και άδικο για μια ελληνική επιχείρηση να δανείζεται με επιτόκιο, ξέρω εγώ, 5 φορές μεγαλύτερο από το γερμανικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης δεν μπορείς να έχεις μια ευρωζώνη χωρίς προϋπολογισμό. Αλλά για να έχεις ευρωζώνη με προϋπολογισμό, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει οι μεγάλες χώρες να μεταφέρουν πόρους στην Ευρωζώνη. Εδώ βλέπετε τον κύριο Κάμερον, λέει δεν πρόκειται να δώσω φράγκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πρόβλημα βαθύτερο και το επόμενο ερώτημά σας θα είναι, φαντάζομαι, μπορεί να αντέξει το ευρώ ως νόμισμα και η Ευρωζώνη ως νομισματική ένωση εάν δεν γίνουν αλλαγές στην πολιτική ολοκλήρωση? Αν δεν γίνουν αλλαγές όχι νομισματικές αλλά οικονομικές και αναπτυξιακές? Ναι. Η απάντησή μου είναι ότι εάν οι ευρωπαϊκές χώρες αμετάκλητα έχουν αποφασίσει να έχουν κοινό νόμισμα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν βαθιές και θαραλέες αλλαγές στην οικονομική πολιτική, γιατί πρέπει η ενοποίηση να είναι ενοποίηση αναπτυξιακή. Ερωτήματα από πολλούς που μας παρακολουθούν, τα ενοποιώ. Φοβάστε ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ? Το ρωτούν πολύ αυτό. Επειδή το θέλει ή κατά λάθος? Το ερώτημα τίθεται ως προς το αποτέλεσμα. Ναι, η διαδρομή είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το θέλει πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έκανε την επιλογή να αμφισβητήσει τη θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρώ. Κατά λάθος, μέσα από περιττές μαγκιές, περιττές λεβενδιές, εσφαλμένους χειρισμούς, αδυναμία επικοινωνίας ή επειδή κάποιοι μας προκαλούν και εμείς τσιμπάμε, μπορεί να γίνει το ατύχημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να το διασφαλίσουμε αυτό και πολιτικά και από πλευράς management της κρίσης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα, νομικά, δεν μπορεί να σου πει η Ευρωζώνη, σε βγάζω. Εντάξει, μην την αναλύσουμε. Έτσι, αλλά μπορεί να βρεθείς εσύ σε μια κατάσταση που να παρακαλάς να φύγεις για να επιβιώσεις. Κωνσταντίνος, και έρχομαι στα θέματα της καθημερινότητας, έμφυα. Κάτι που σας χρόνουν πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήταν δική σας έμπνευση ο έμφυα ως έκτακτος φόρος. Μισό λεπτό. Ήτανε οι ημέρες που ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών όταν επιβάλαμε το ΕΤΙΔΕ, όχι τον έμφυα. Αυτό εννοώ. Το φόρο, τον έκτακτο φόρο στα αυτοκίνητα. Θυμίζω λίγο, επιτρέψτε μου, την περίοδο εκείνη έχετε κάνει και εσείς αυτό που λέτε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε κάνει ένα τσαμπουκά στην Τρόικα. Είναι μήνας Σεπτέμβρης, αν θυμάμαι καλά, η Τρόικα φεύγει, δεν επανέρχεται. Όχι, δεν έχει κάνει κανείς άλλος αυτό που έκανα εγώ. Ναι, αλλά αυτό που κάνατε εσείς εκείνο το Σεπτέμβρη, το Σεπτέμβρη του 2011, ναι, το πληρώσαμε αρκετά ακριβά μετά. Γιατί για να επιστρέψει η Τρόικα, μας βάλατε το χώρο των ακινήτων, τον έκτακτο. Να σε εξηγήσω λίγο. Ναι. Η Τρόικα εμφανίστηκε στην Αθήνα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου του 2011. Και ζητούσε μέτρα, περικοπές μισθών, περικοπές συντάξεων, πρόσθετους φόρους, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και τους είπα εγώ, παιδιά, είναι δυνατόν να μου ζητάτε τέτοια μέτρα ενώ δεν υπάρχει πλαίσιο προγράμματος? Με το δάνειο το αρχικό, χωρίς κούρεμα του χρέους, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή περιβάλλον, πλαίσιο μέσα στο οποίο να κάνουμε κάτι που να πιάνει τόπο. Mm-hmm. Μου ζητάτε να πάρω μέτρα, να επιβαρύνω τον ελληνικό λαό, να εντείνω την ύφεση, ναι, χωρίς να μου δίνετε προοπτική. Εγώ λοιπόν αυτό δεν το κάνω.
Και εκεί έγινε η ρήξη. Η ρήξη γίνεται πάντα ως μια τεχνική διαπραγμάτευσης για να πας σε μια λύση. Ναι. Διότι εμείς θέλαμε να πάρουμε ένα δεύτερο πρόγραμμα, πολύ μεγαλύτερο και πολύ καλύτερο δάνειο, κούρεμα και αναδιάρθρωση του χρέους. Και τα πήραμε αυτά. Από τις 2 Σεπτεμβρίου που έγινε αυτή η συζήτηση, έως τις 27 Οκτωβρίου, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 45 μέρες, τα είχαμε πάρει αυτά. Πήραμε άλλα 130 δισεκατομμύρια ευρώ δάνειο. Στην πραγματικότητα πήραμε άλλα 177, γιατί το δάνειο το αρχικό που δεν ήταν ευνοϊκό το ξαναπήραμε με νέους όρους, με πολύ χαμηλό επιτόκιο, και πήραμε το κούρεμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κούρεμα και η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση που έχει γίνει. Πήραμε κάποια μέτρα. Τα συνολικά μέτρα που έχει πάρει η χώρα από το 2010 έως σήμερα είναι 90 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Το ΕΤΙΔΕ έδωσε 1,6. Δηλαδή όλοι ασχολούνται με το ΕΤΙΔΕ που έδωσε το 1,6 και δεν βλέπουν τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει συνολικά. Γιατί αυτό που λέτε φοβάμαι θα παρεξηγηθεί. Όλοι ασχολούνται με το ΕΤΙΔΕ γιατί επευλήθη ως ένας έκτακτος φόρος. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, στη συνέχεια έγινε ένας μόνιμος φόρος, εξαιρετικά αδικός. Δεν είναι έτσι. Δεν μπαίνω σε αυτή την ανάλυση. Δεν είναι έτσι. Αλλά ξαφνικά βρέθηκαν... Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό που πολλοί πολίτες λένε, αυτό που πολλοί πολίτες λένε, βρέθηκαν νικάριδες και σπίτια. Όχι, δεν είναι έτσι. Και να σας το πω συνολικά, η ελληνική οικονομία ωθούσε τον Έλληνα πολίτη στην επένδυση στο ακίνητο, για να έρθει μια μέρα και να του πει, τώρα σε τιμωρώ για αυτό. Θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινά. Απόλυτα. Το Σεπτέμβριο του 2011, οι τιμές των ακινήτων ήταν πάρα πολύ υψηλότερες και είπαμε ότι η επιβάρηση ήταν πολύ μικρή αυτή σε σχέση και με τις ισορρευμένες υπεραξίες και σε σχέση βεβαίως με μια ανεπίσημη αγορά ακινήτων που επί δεκαετίες υπήρχε στη χώρα. Περιουσίες επί περιουσιών είχαν επενδυθεί σε ακίνητα χωρίς ποτέ να έχουν αποδώσει ένα στοιχειώδη φόρο για το δημόσιο. Όταν λοιπόν το κράτος, το έθνος είναι σε ανάγκη, είναι λογικό να πεις, παιδιά, δεν κάνουμε κάτι ώστε να βοηθήσουμε. Yeah. Λοιπόν, τότε μας επιτέθηκαν όλοι. Πρώτη και καλύτερη μας επιτέθηκε η τότε αντιμνημονιακή Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν στις πλατείες με τους αγανακτισμένους, με το ΣΥΡΙΖΑ, τη Χρυσή Αυγή. Πάμε στην ουσία. Μισό λεπτό. Μετά το κάνατε μόνοι. Μισό λεπτό. Η Δημάρ το ίδιο. Όταν λοιπόν έγινε η κυβέρνηση του 12, επειδή είχαν κατακρεουργήσει το μέτρο αυτό, δεν θέλουν να το εμφανίσουν και ως δικό τους και είπαν θα κάνουμε κάτι καινούργιο. Και εμείς αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε όλη την ιδέα του ΕΜΦΙΑ που οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση, διότι ενώνει όλους τους φόρους επί ακινήτων. Ναι. Λοιπόν, και η προσδοκία της εφορίας είναι υπερδιπλάσια με τον ΕΜΦΙΑ. Ξεπερνάει τα 3 δισεκατομμύρια. Διότι ενώ μιλούσαμε για 1,6, τώρα η βεβαίωση πάει στα 3,3. Η θέση του πολίτη του Έλληνα, ο οποίος επενδύει σε ακίνητα τη οθήση του κράτους, πληρώνει μέχρι το 2006-2007 συνολικά 600 εκατομμύρια σαν φόρους ακινήτων και έρχεστε και του λέτε σήμερα ότι μόνιμα θα πληρώνει 3,5 δις. Δεν είπαμε μόνο. Δεν είναι αλλαγή των όρων. Όχι, δεν είπαμε μόνο. Δεν είπαμε μόνο. Δεν είναι κοροϊδία, δεν αισθάνεται ένα κοροϊδεύει. Να σας πω κάτι. Για να μην λέμε λόγια τώρα, γιατί είμαστε τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Εδώ ακούω το ΣΥΡΙΖΑ από πολύ επίσημα χείλη. Εγώ θέλω να απαντήσετε σε μένα. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, το απαντάτε κάθε μέρα. Λέω, και όταν λέω σε μένα, σε αυτά τα ερωτήματα. Θα ακούστε με, σας απαντά. Και πολύ πρακτικά. Εμείς έχουμε πει ότι θα πάμε σε ένα νέο φορολογικό σύστημα. Η φορολογία κινήτων θα μειωθεί, θα εκλογικευτεί, θα θεραπευτούν αδικίες. Τώρα ήμασταν πάντα υποπίεση. Ελπίζω να απελευθερωθούμε από την πίεση του μνημονίου και να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα του οίκου μας μόνοι μας. Mm-hmm. Οι αντιμνημονιακές δυνάμεις τώρα λένε να μείνουμε στο μνημόνιο. Εμείς λέμε να βγούμε από το μνημόνιο. Τώρα έχουμε φτάσει στον απόλυτο παραλογισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα ζητήσω παράταση παραμονή στο μνημόνιο. Δεν λέει τέτοιο. Αυτό λέει. Απολύτως. Και εγώ δημοσιογράφος είμαι, δεν είναι παρόν στην κουβέντα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλω εγώ να τον εκπροσωπήσω, δεν φιλοδοξώ. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εγώ ξέρω τι λέει. Καταλάβατε. Κατά την ευγενία σας δεν μπορώ να το αλλάξω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν λέει καθόλου αυτό. Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω και θα σας το εξηγήσω και αυτό, γιατί το λέει δυστυχώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Κακώς το λέει, ελπίζω ότι θα πιστεί ότι κακώς το λέει.
Λέει λοιπόν, σε αυτό σίγουρα το λέει, ότι δεν πρόκειται να εισπράξουμε έμφυα το 2015. Ναι, αυτό το λέει. Και πρέπει λοιπόν να εξηγήσει τι εννοεί, ότι θα μετονομάσει τη φορολογία κινήτων ή ότι θα βρει τα λεφτά από αλλού. Γιατί αν πρόκειται να κάνουμε παιχνίδια παλαιοκομματικά, αλλάζω το όνομα του φόρου και τον κρατάω, δεν αξίζει να συνεχίσουμε. Έβαλαν ένα πλαίσιο λέγοντας ότι ψάχνουν 1,5 δισεκατομμύριο. Ο κ. Δραγασάκης μας είπε στο Μάικα χθες το βράδυ ότι ίσως είναι και λιγότερα που απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμά τους από τα 3,5 που πληρώνουμε σήμερα ετησίως ως χώρα. Έχετε ακούσει την εφιαλτική έννοια που λέγεται δημοσιονομικό κενό? Απόλυτα. Την έχουμε ακούσει. Εάν λοιπόν πάει στη διαπραγμάτευση, του πούνε λοιπόν, σου λείπει 1,5 δισεκατομμύριο και εγώ θεωρώ ότι σου λείπουν από τα άλλα 3 δισεκατομμύρια, 4,5, 5. Πες μου που θα τα βρεις. Όταν έχεις πρόβλημα στην υστέρηση των δημοσίων εσόδων λόγω εκλογών και τεράστιο πρόβλημα στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από τα οποία καταβάλλονται οι συντάξεις. Ναι. Τώρα, αυτό που προηγουμένως είπαμε, για να μην το αφήσουμε αναπάντητο, βεβαίως λένε δεν χρειάζεται εμείς να τελειώσουμε τη διαπραγμάτευση μέχρι το Φεβρουάριο. Η δίμηνη παράταση δεν μας φτάνει. Θα ζητήσουμε άλλο ένα εξάμηνο παράταση. Άρα παραμονής στο μνημόνιο, χωρίς νέο δάνειο, μόνο με τα κακά του μνημονίου. Όρη και τρόικα. Και τους λένε από τις Βρυξέλλες, ναι, μπορεί και να σας δώσουμε, γιατί να μην το δώσουν. Που σημαίνει εκτός αγορών, σε μια κατάσταση ομοιρίας, εις βάρος της ανάπτυξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει, οι Ευρωπαίοι όμως το λένε για την εξάμηνη παράταση από την Κυριακή ανοιχτά. Όχι, με συγχωρείτε, πόσους ήρθε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τα εξής: δεν έχουμε πίεση χρόνου. Κακώς μας λέτε μέσα στο Φεβρουάριο πρέπει να κλείσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: εγώ δεν θα πάω σε πρόγραμμα, κάνω διαπραγμάτευση. Οπότε θα πάω στα έντονα. Άρα λέει λοιπόν δύο πράγματα. Δεν έχουμε πρόβλημα χρόνου, έχουμε όσο χρόνο θέλουμε. Μένουμε στο μνημόνιο. Mm-hmm. Στο όνομα του αντιμνημονιακού αγώνα ζητάμε παραμονή στο μνημόνιο και δεν θέλουμε και τις δόσεις. Ούτε τίποτα άλλο. Θα παίρνουμε από έντοκα. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα έντοκα τελειώσανε. Στέγνωσε η υπόθεση αυτή των εντόκων. Τώρα, η τελευταία έκδοση δεν μπόρεσε να απορροφηθεί. Επειδή είπατε για το PSI. Καλά, έχει σημασία αυτό που σας λέω. Ναι, ναι, και κατεγράφει. Επειδή είπατε για το PSI, έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μετρημένα για τους μικρομολογιούχους, κύριε Πρόεδρε. Μια κατηγορία εξαιρετικά. Να μιλήσουμε. Όχι και να μιλήσουμε για τους μικρομολογιούχους, για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τους μεγαλομολογιούχους, για όλους. Όχι. Ειδικά με τους μικρομολογιούχους και παρατίθεται εδώ, έχει συμβεί το εξής. Εμπιστεύτηκαν την Ελλάδα, δεν έβγαναν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, έχασαν και δεν αποζημιώθηκαν ακόμα και οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν. Θα μου πείτε ότι είμαι το χέρι στο κράτος κλπ. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια κατηγορία Ελλήνων πολιτών που εμπιστεύτηκαν την Ελλάδα. Έχουν δίκιο σε αυτό. Τους υποσχεθήκατε αποκατάσταση και δεν έχει γίνει τίποτα. Μισό. Να το πούμε λίγο, να πούμε την ιστορία. Γνωστή είναι. Οι άνθρωποι που ρωτάνε είναι παθόντες. Καλά, βεβαίως. Και τους αντιλαμβάνομαι πλήρως. Ιδίως αυτούς που είναι πραγματικοί μικροομολογιούχοι. Και δεν τους έχουμε ξεχάσει ποτέ. Και δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία. Αλλά πρέπει να έρθει η στιγμή που μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ είχα πει ως Υπουργός Οικονομικών ότι θέλουμε να εξαιρέσουμε τους πραγματικούς αποταμιευτές. Τους μικροαποταμιευτές που αντί να έχουν καταθέσει σε ένα λογαριασμό στην τράπεζα, πήραν ένα ομόλογο. Και μέσα του ελληνικού δημοσίου. Δώσαμε αγώνα για να γίνει αυτό, δεν μπορέσαμε να το επιβάλλουμε. Γιατί δεν μπορέσαμε να το επιβάλλουμε? Δεν μπορέσαμε να το επιβάλλουμε λόγω της περιβόητης ρήτρας του παρή πασού, όπως λέγεται λατινικά, της ίσης μεταχείρισης όλων των ομολογιούχων. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ειδική ρύθμιση για τους Έλληνες κατόχους ομολόγων, διότι υπήρχαν φυσικά πρόσωπα ομολογιούχοι στη Γερμανία, στην Αυστρία και ούτω καθεξής. Μικρός αριθμός ήταν. Μικρός, αλλά δεν έχει σημασία. Στο σύνολο ζήτημα, νομίζω είναι κάτω από 1,5 δισεκατομμύριο Έλληνες και ξένοι. Ακούστε με, το ζήτημα είναι κρίσιμο νομικά για να μην διαραγεί η ασφάλεια της επέμβασης αυτής και γίνουμε Αργεντινοί. Λοιπόν, ακούστε, γιατί πίσω από τα 1000 ευρώ του μικρού μπορεί να κρύβεται ο σπεκουλαδόρος, ο κερδοσκόπος, ο οποίος ταλαιπωρεί την Αργεντινή. Νομικό είναι το ζήτημα. Έχει τεράστια σημασία. Εμείς λοιπόν, αφού δεν μπορέσαμε να πείσουμε το Eurogroup να τους εξαιρέσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους είπαμε, όπως είπαμε και στα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι το οποίο το ακούγανε με δυσκολία. Ότι, προσέξτε, για κάθε 100 ευρώ που έχετε, αυτό ισχύει και για τα ασφαλιστικά ταμεία τα ελληνικά, παίρνετε στο χέρι σας 15 ευρώ ρευστά. Παίρνετε 31,5 ευρώ. Δεν είχε κανείς το κουράγιο να κάνει την κίνηση. Δεν έχετε περιγράψει, το ξέρω. Αφήστε, αλλά
Αφήστε να επιθυμίσω στους φίλους που μας παρακολουθούν. Να πω λίγο πώς γίνεται. Για κάθε 100 ευρώ λοιπόν το κούρεμα ήταν 53,5. Από αυτά που περισσεύαν τα 46,5 είχαμε 31,5 σε νέα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και 15 ρευστό. Είχαμε πει τότε, αν με το 15 αυτό του ρευστού αγοράστε άλλα νέα ομόλογα παραπάνω, επειδή θα ανέβουν πολύ γρήγορα, θα αποκαταστήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Ας πάρουμε τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία έπρεπε να μας ακούσουν, γιατί είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα περισσότερα. Κύριε Πρόεδρε, να σας διακόψω για οικονομία χρόνου, επειδή τα έχετε πει αυτά και έχετε πει και για το ΙΚΑ, τα έχουν παρακολουθήσει οι περισσότεροι. Εσείς, αλλά μπορεί να. Ας το πω, ένα λεπτό. Το ερώτημα είναι αν το ΙΚΑ λοιπόν. Αν μισό λεπτό. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Σήμερα αυτή ακούστε λίγο. Είναι σε εκκρεμότητα. Ακούστε λίγο. Το ΙΚΑ λοιπόν σεβάστηκε τις οδηγίες της κυβέρνησης και κέρδισε. Άλλα ταμεία δεν το έκαναν για λόγους συνδικαλιστικούς ή κομματικούς. Οι μικρομολογιούχοι πράγματι δεν μπορούσαν να το κάνουν μόνοι τους, αλλά τους είχαμε παρακαλέσει με τη βοήθεια του ΟΔΙΧ και με τη βοήθεια των τραπεζών να το κάνουν. Τους προσφέραμε ένα σέρβις τότε. Αν είχαν ενδιαφέρον, θα είχαν και το σέρβις, τις υπηρεσίες του ΟΔΙΧ και των τραπεζών. Δεν το έκαναν. Στη συνέχεια, επέλεξαν με τους δικηγόρους τους να αμφισβητήσουν στο Συμβούλιο Επικρατείας αυτή καθεαυτή την έννοια του κουρέματος. Και έχασαν. Δεν στράφηκαν κατά αυτών που τους είχαν δώσει τα ομόλογα, που θα μπορούσαν να είναι οι τράπεζες για παράδειγμα, να ζητήσουν δηλαδή αποζημίωση, διότι ως επενδυτές, ως αποταμιευτές δεν τους είπαν όλες τις πληροφορίες. Ως εκ τούτου δεν ακολούθησαν και τη σωστή νομική οδό. Εν πάση περιπτώσει εμείς δεν τους έχουμε καθόλου ξεχάσει. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε στους μικρομολογιούχους, και αυτό είχαμε αποφασίσει να κάνουμε, τουλάχιστον όσα έχουμε προσφέρει φορολογικά και στις τράπεζες. Άρα όσοι έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν να έχουν μια ειδική μετακίνηση. Και αυτό μας επιτρέπει να απαντήσουμε και στους ξένους, ότι εδώ δεν διαχωρίζουμε Έλληνες και αλλοδαπούς. Γιατί δεν το κάνουμε? Αλλά μα, αυτό είναι τώρα να γίνει, γιατί έπρεπε να τελειώσει το πρόγραμμα. Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις να πάρεις δόσεις? Πολύ διαφορετικά φέρεσαι όταν έχεις ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες και βγαίνεις από το μνημόνιο. Και τους έχουμε πει 100 φορές με αισθήματα σεβασμού, ότι ρε παιδιά, περιμένετε, θα έρθει η στιγμή. Ξέρουμε ότι υπάρχει εκκρεμότητα σε αυτό. Πάω στα επόμενα. Αλλά αυτοί που τους έχουν τάξει λαγούς με πετραχίλια δεν θα μπορέσουν να τους δώσουν τίποτα, ούτε λαγό ούτε πετραχίλια. Πολλά ερωτήματα. Πάλι θα έρθουν σε εμάς να τους πούμε την τεχνική και το πώς θα γίνει αυτό. Πολλά ερωτήματα για το μέλλον της παράταξης, για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του 44 που σήμερα είναι στο 6-7-8%, για τον Γιώργο Παπανδρέου, για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Έχετε στόχο να είστε τρίτο κόμμα. Θα το δούμε την Κυριακή. Η επόμενη μέρα όμως για το ΠΑΣΟΚ ποια είναι? Είναι ένα κόμμα που μένει στο 6-7-8%. Η επόμενη μέρα της χώρας. Ποια είναι? Καταρχάς πρέπει να δούμε λίγο την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς υποστήκαμε ένα σοκ όλοι, οι Έλληνες δηλαδή, και το πολιτικό σύστημα, ξαναγνωριστήκαμε το 2011. Το θύμα της υπόθεσης αυτής είναι κατά βάση το ΠΑΣΟΚ. Για λόγους που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα, ο βασικός λόγος είναι ότι μπήκαμε μόνοι μας στη φωτιά χωρίς να ζητήσουμε την συμμετοχή και τη βοήθεια όλων και του ίδιου του ελληνικού λαού. Εμπάσχεσαι, τώρα θα ξαναγνωριστούμε επίσης. Ναι. Και κάποιοι άνθρωποι που μετακόμισαν από την παράταξή τους και εκφράζονται για λόγους διαμαρτυρίας μέσα από ΣΥΡΙΖΑ θα ζήσουν άλλες εμπειρίες τώρα και θα αξιολογήσουν πιο ψύχρεμα και πιο δίκαια την κατάσταση. Άρα η παράταξη θα ξαναβρει την επαφή με ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που την έχει χάσει, και αυτό εμείς πρέπει να το προετοιμάσουμε με ένα συνέδριο το οποίο θα είναι ριζικής ανανέωσης και ενότητας. Τώρα μην ρωτήσετε αν η ριζική ανανέωση περιλαμβάνει και την ηγεσία, περιλαμβάνει τα πάντα προφανώς. Εγώ δεν είμαι ούτε ιδιοκτήτης ούτε κληρονόμος. Επιτελώ καθήκον υπό πολύ άσχημες συνθήκες. Την οποία ανεξουσία θα επαναδιεκδικήσετε? Δεν είναι για όλο το θέμα. Τώρα, παραμονή εκλογών μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα. Σωστό είναι αυτό. Εκεί έχετε δίκιο. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα χωρούσε σε αυτό το συνέδριο? Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα ηθικής και ιστορικής, ας το πούμε έτσι, τάξης, τα οποία υπερβαίνουν οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα. Ναι. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνω. Δηλαδή, εδώ είμαστε στο βασίλειο του κεροσκοπισμού, του τυχοδιοκτισμού. Αυτά που έχουμε ζήσει
την τελευταία περίοδο εν ώψη των εκλογών. Δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Μετακινήσεις βουλευτών. Ακούστε, ακούστε. Ο βασιλιάς είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Βασίλειος. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αλλά το Βασίλειο λέω ότι το Βασίλειο είναι της Δανημαρκίας. Τώρα το λέω αμλετικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε ζήσει φαινόμενα καιροσκοπισμού πολιτικού μετακινήσεων απίθανα. Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από πλευράς αξιών. Τώρα, υπάρχουν θέματα ήθους, ιστορίας και αν θέλετε προσβολής των αξιών, τα οποία τα δούμε. Ναι. Δεν τις παρουσία τώρα. Από την άλλη πλευρά, ανοίξατε σε ένα θέμα, είπατε ο Παπανδρέου με πρότεινε για πρωθυπουργό και τότε... Τώρα αυτά είναι αυτονόητα, αυταπόδεικτα. Ναι, το αμφισβήτησε όμως, το είπε. Καλά, εντάξει. Και είπε ότι δεν ήταν από αυτόν την πρόταση από κάποιους συνεργάτες. Και τι να πω τώρα. Και σας είπε επίσης ότι υπονομεύσατε... Συνεργάτες του προτείνουν πρωθυπουργούς. Τι είναι αυτό τώρα. Ότι υπονομεύσατε το δημοψήφισμα. Μέσα στο αεροπλάνο, εκείνος κοιμήθηκε και εσείς αλλάξατε το. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το δημόσιο διάλογο. Η ωραία κοιμωμένη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ, αυτά είναι τώρα να είμαστε. Εντάξει, εγώ έχω αίσθηση του χιούμορ, αλλά και εσείς βλέπω. Χαίρομαι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Απάντησε περί του. Εγώ ήξερα ότι αυτά τα λέμε για να περνάει η ώρα τα περί πρωθυπουργίας, αλλά έχει σημασία να λες σε κάποιον κάτι. Σημαίνει ότι του έχεις μια εκτίμηση. Μίλησε ο κύριος Σκανδαλίδης, μίλησε ο κύριος Καρατζαφέρης που μετήχε η σύσκεψη των αρχηγών. Δεν χρειάζεται να πω από τίποτα. Τώρα, η δήλωσή μου έγινε ασμένος δεκτή από τον ίδιο τον κύριο Παπανδρέου. Έκανα μια δήλωση ως υπουργός Οικονομικών για να προστατεύσω τις τράπεζες ότι δεν πρόκειται να κάνουμε δημοψήφισμα ναι ή όχι στο ευρώ. Προφανώς. Και ποτέ δεν επρόκειτο να γίνει αυτό. Θα καταστρεφόμασταν επί τη αναγγελία. Και ο ίδιος ήρθε λίγες ώρες μετά και είπε: συμφωνεί με τη δήλωσή μου. Τι νόημα έχουν αυτά τώρα. Κοιτάξτε, το νόημα να σας πω ποιο είναι. Ότι αυτή τη στιγμή ένα πολυκερματισμένο κέντρο ανάμεσα στο Πασόκ, το ποτάμι, την προσπάθεια που κάνει να διαχωρίσουμε, λίγο τα πολιτικά θέματα. Μαζεύει, αθροίζει ένα κρίσιμο μέγεθος. Δεν είναι έτσι. Το οποίο, κύριε Πρόεδρε, αντί να φέρει αυτή την παράταξη δεν είναι έτσι. Στην τρίτη θέση, μπορεί να κάνει τη Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα. Είναι μείζον πολιτικό ζήτημα. Αυτό ο καθένας θα το σκεφτεί ανάλογα με το μερίδιο ευθύνης που έχει για την εικόνα. Επιτρέψτε μου, λιγότερο από ένα λεπτό. Να το πείτε, βέβαια. Δεν ασχολούμαι με το θέμα του κυρίου Παπανδρέου. Δεν θέλω πραγματικά. Ο καθένας θα αξιολογηθεί. Η παράταξη έχει δώσει την απάντηση. Εδώ είναι το σπίτι της. Η χρήσιμη ψήφος είναι η ψήφος στο Πασόκ, στη Δημοκρατική Παράταξη. Η ψήφος με κοινοβουλευτικό αντίκρισμα. Όμως υπάρχουν και άλλα σχήματα. Υπάρχει το ποτάμι. Το 2012 υπήρχε η Δημά, η οποία ήταν πάρα πολύ συμπαθητική και διεκδικούσε το ρόλο του Πασόκ. Και μπήκε στην κυβέρνηση και όπως έχω πει κατ' επανάληψη, σφάξανε για την Δημάρ τον Μόσχο το συντευτό και όλοι τη Δημάρ βλέπανε και η Νέα Δημοκρατία και τα μέσα ενημέρωσης και η Δημάρ από εδώ, η Δημάρ από εκεί, σε αντίθεση με το φθαρμένο κακό Πασό. Και απεδείχθη ότι η Δημάρ υπαναχώρησε, παλινδρόμησε, ήταν γεμάτη αντιφάσεις, χάθηκε. Έτσι, τελικά χάθηκε. Τώρα έχουμε ένα άλλο κόμμα το οποίο ξεκίνησε ως ένα κόμμα το οποίο δήλωνε σχεδόν κεντροαριστερό. Τώρα λέει, είμαι απ' όλα, έχω μέσα και παλιούς δημαρίτες συνεργάτες του κυρίου Κουβέλη, έχω και απολιτικ, οι οποίοι τώρα το έχουν δει ότι είναι πολιτικά πρόσωπα, και έχει και καραμπινάτους, θατσερικούς, νεοφιλελεύθερους δεξιούς. Τώρα εσείς βγάλετε άκρη, αν αυτό το σχήμα έχει ενότητα, στοιχειώδη ενότητα, και μπορεί να αντέξει τις δυσκολίες της διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Καταστάσεων οι οποίες απαιτούν πράξη, ψήφο. Πρωτοβουλία. Σκέφτεστε το αδιέξοδο που μπορεί να έχει έρθει η κοινωνία όταν φέρνει δημοσκοπικά, το λέω στα ίδια, αυτό το σχήμα που περιγράφετε εσείς όπως το περιγράφετε με το Πασόκ. Σκέφτεστε ίσως και εσείς το ποτάμι. Και γιατί είναι δυσκολία αυτό, πρέπει να κάνει τη σωστή επιλογή. Με συγχωρείτε. Το γεγονός όμως ότι τα δύο κόμματα. Μα αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη και με τι ευρωεκλογές. Θα μου επιτρέψετε να πω. Και στις ευρωεκλογές. Το νέο φαινόμενο για το οποίο είχαν στρώσει το κόκκινο χαλί, όπως γίνεται στο Φεστιβάλ των Κανών, ήταν ο κύριος Θαδωράκης, ο συνάδελφός σας. Ο οποίος αποφάσισε να γίνει αρχηγός κόμματος. Ναι. Με συγχωρείτε, εγώ, όποιοι είναι δικηγόροι και καθηγητές πανεπιστημίου, συναδέλφους τους λέω. Ναι. Λοιπόν, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στρώσαμε το κόκκινο χαλί, λοιπόν. Και μετά βγήκαμε εμείς πάνω από το ποτάμι. Αλλά πάνω από εμάς, κατά ένα ποσοστό, κατά 1%, η Χρυσή Αυγή. Μα έτσι ψήφισε ο ελληνικός λαός.
Πάντως η Νέα Δημοκρατία βγήκε δεύτερη, ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος στις ευρωεκλογές και το ΠΑΣΟΚ στήριξε την κυβέρνηση, τη χώρα και τη στρατηγική. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φίλοι οι οποίοι είναι σοβαροί και εκλεπτισμένοι, οι οποίοι λένε είμαι ΠΑΣΟΚ, εκτιμώ το ΠΑΣΟΚ, είστε ήρωες, αλλά για να πάρει τον πόνους των 50 ευρώ η Νέα Δημοκρατία και να μην το πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Αυτό εάν είναι βέβαιο πια που σταθεροποιείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος, όπως και στις ευρωεκλογές, το αντίβαρο, η χρήσιμη ψήφος, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνω από τα λόγια σας ότι και εσείς πια θεωρείτε ότι περίπου ο αγώνας έχει κριθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο. Όχι. Εγώ λέω ότι εφόσον μου κάνετε ερωτήσεις για το ΠΑΣΟΚ επί τη βάση δημοσκοπήσεων, σας δίνω και εγώ απαντήσεις επί τη βάση δημοσκοπήσεων. Η κάλπη τα κρίνει. Να πω το εξής. Εμείς πρόβλεψη... και στις ευρωεκλογές και το 12 στις βουλευτικές, ναι, πήραμε στην κάλπη διπλάσιες ψήφους από ό,τι μας έδιναν οι δημοσκοπήσεις. Κάποιες δημοσκοπήσεις, όχι όλες. Για να σας πω κάτι. Τώρα απλά... θα μιλήσουμε μετά τις εκλογές, ναι, για τις δημοσκοπήσεις. Πάντως τη φορά αυτή. Υπάρχει μια. Πάντως τη φορά αυτή θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Δέχομαι λοιπόν ότι υπάρχει μια ομοφωνία δημοσκοπική υπέρ της πρώτης θέσης του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέω το αντίβαρο και η χρήσιμη και κρίσιμη ψήφος είναι στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ανοίξουμε ένα τελευταίο θέμα. Βιώσαμε τα 2 χρόνια που πέρασαν, κάτι το οποίο ίσως δεν το συνειδητοποιούμε μέσα στον οριμαγδό των γεγονότων, έχει την αξία του όμως. Βιώσαμε μια συγκυβέρνηση. Βιώσαμε κάτι που πριν από 5-6 χρόνια φάνταζε απίθανο. Μια και μακρά. Το να δούμε, ξεκίνησε δηλαδή... από τον Νοέμβριο του 2011. Σωστό, με την σωστό. Πρωτοβουλία που πήρε η τότε ηγεσία αλλά του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τη ζεστή περίοδο. Ναι. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά. Και δημάρχικα. Και δημάρχικα. Ήταν και, αδύνατο. Και λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός στην πρώτη φάση. Να συνεργαστούν. Ήταν κάτι το οποίο φάνταζε απίθανο με εξαίρεση ειδικούς σκοπούς που είχαμε ζήσει και παλαιότερα. Εσείς είναι η αλήθεια ότι καταφέρατε με τον κύριο Σαμαρά να συνεργαστείτε, να παράξετε πολιτική αποτέλεσμα, θα κρυθεί από τον ελληνικό λαό, αλλά το κάνατε. Θέλω λίγο να μας μιλήσετε για αυτήν την πολιτική κουλτούρα που δεν την είχαμε μέχρι τώρα, αλλά και για τις συνεργασίες σας προσωπικά με τον κύριο Σαμαρά. Καταρχάς είναι ένα επίτευγμα αυτό, έτσι δεν είναι? Ομολογουμένως επίτευγμα είναι ίσως το πρώτο που θα συμφωνήσουμε. Πολιτικού πολιτισμού και εθνικής συνένεσης. Το αποτέλεσμα αυτό. Η σχέση μου είναι άψογη προσωπικά, αλλά πρέπει να σας πω ότι τέτοιες σχέσεις έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς άλλων χώρων. Η πράξη σε δοκιμάζει και χαλιβδώνει και τη συνεργασία. Εδώ αν σε ρίξουν στην αρένα, πρέπει να συνεργαστείς για να αντιμετωπίσεις το θηρίο, έτσι δεν είναι? Η πιο δύσκολη στιγμή σε αυτή τη συνεργασία ποια ήταν, κύριε Πρόεδρε? Πολλές δύσκολες στιγμές. Πείτε μας μια-δύο. Τι εννοείτε, σε πολλά θέματα είχαμε διαφωνήσει. Η ΕΡΤ ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Όταν διαράγει στην πραγματικότητα η συνεργασία, η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να διαλυθεί. Συμφωνήσαμε και υπεχώρησε ο κύριος Σαμαράς σε πάρα πολλά θέματα, συμφώνησε ο κύριος Κουβέλης, αλλά την επομένη το πρωί υπαναχώρησε και βρεθήκαμε εμείς στο δίλημα να πάμε σε εκλογές και να διαλύσουμε όλη τη στρατηγική ή να μείνουμε μόνοι με τη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε ότι οι δύο κομβικές στιγμές ήταν η μία η ΕΡΤ που η κυβέρνηση φάνηκε να αρχίσει να χάνει ποσοστό της κοινής γνώμης και η δεύτερη οι ευρωεκλογές? Που πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση δεν συνήλθε μετά από αυτή την πολιτική, ας πούμε. Σφαλιάρα, να το πω. Προσέξτε, η ΕΡΤ ήταν μια αμφισβήτηση του προγραμματικού πλαισίου και της ύπαρξης της κυβέρνησης και η συμφωνία επιτεύχθηκε και στη συνέχεια έμεινε συμφωνία των δύο, ενώ είχε ξεκινήσει η συμφωνία των τριών. Ήταν πολύ κρίσιμη φάση. Πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Σας θυμίζω ότι τότε εμείς ήμασταν εκτός, δεν είχαμε υπουργούς πολιτικά πρόσωπα. Είχαμε μείνει σε απόσταση. Γιατί δεν θέλουμε να λέμε, δεν θέλουμε να λένε ότι διεκδικούμε θόπους και αξιώματα. Λοιπόν. Οι ευρωεκλογές προφανώς, γιατί είναι όπως και να το κάνεις εκλογές, όχι βουλευτικές αλλά πάντως εκλογές, και εκεί απεδείχθη ότι το κρίσιμο ποσοστό ήταν το ποσοστό της δικής μας παράταξης. Mm. Αυτή κράτησε. Τώρα αν δεν είχαμε την θεσμική ιδιομορφία της διάλυσης της Βουλής λόγω αδυναμίας Προέδρου της Δημοκρατίας, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά βέβαια. Γιατί τώρα συνέπεσαν όλα, συνέπεσε και η διαπραγμάτευση και η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Και αυτό προκάλεσε μια συνολικότερη, ας το πούμε έτσι, αμφισβήτηση, έναν κλονισμό της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Πείτε μας για το κλείσιμο τώρα, την πολιτική σας εκτίμηση. Πώς φαντάζεστε ότι θα είναι η Δευτέρα, η 26η μέρα του Ιανουαρίου? Θα μας πει ο ελληνικός λαός. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, μπορεί να είναι λιγότερο δύσκολη
και να μας επιτρέψει να κινηθούμε δημιουργικά, πρέπει να κατανεμηθούν έτσι οι δυνάμεις ώστε να υπάρχει κίνητρο να πάμε προς το καλύτερο χωρίς τον φόβο να πάμε σε κάτι πολύ χειρότερο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και ούτως ή άλλως. Εγώ ευχαριστώ και την ωραία συζήτηση και ευχαριστώ και τους συνομιλητές μας που μέσω του διαδικτύου έστειλαν τις ερωτήσεις και χαίρομαι γιατί σε κάποιες τουλάχιστον είχα την ευκαιρία να απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.